Φίλες και φίλοι, η ώρα είναι 11 και 10. Έχουμε επιστρέψει μετά το σύντομο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Ακούτε πάντοτε Radio 1, είναι η εκπομπή Εκλεκτικές Συγγένειες. Στο μικρόφωνο ο Ανδρέας Σταματόπουλος. Και πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής να καλημερίσουμε τον βουλευτή της Ένωσης Κεντρών της πρώτης εκλογικής περιφέρειας της Θεσσαλονίκης, τον κύριο Γιάννη Σαρίδη, και να του πούμε και συγχαρητήρια για την καινούργια του θέση του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Καλή σας μέρα, κύριε Σαρίδη. Καλημέρα, καλημέρα, Ανδρέα. Καλημέρα στους ακροατές μας. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστώ πολύ για τις ευχές τις οποίες μου δίνετε για την καινούργια θέση. Πιστεύω, παρόλο ότι είναι εξαιρετικά δύσκολη και μεγάλη ευθύνη η οποία αναλαμβάνω, ότι θα μπορέσουμε και με τη βοήθεια των συνεργατών να τα καταφέρουμε, γιατί είναι κάτι επιπρόσθετο στα ήδη επιβαρημένο χρόνο μου από τα πολλά μου καθήκοντα τα οποία έχω. Οπότε πιστεύω ότι κάτι θα κάνω, ότι θα προσπαθήσω και νομίζω ότι θα τα καταφέρω. Με το καλημέρα, κύριε Σαρίδη, έχετε και το πρώτο πρόβλημα, να το πω έτσι. Κυρία Θεοδώρα Μεγαλοοικονόμου ανεξαρτητοποιήθηκε. Για ποιο λόγο έγινε αυτό? Υπάρχουν κάποιες φήμες ότι δυσαρεστήθηκε, ότι ο κύριος Μάριος Γεωργιάδης ανέλαβε αντιπρόεδρος της Βουλής και όχι η ίδια. Αυτές οι φήμες μπορεί ενδεχομένως και από το περιβάλλον της Θεοδώρας να προέρχονται. Εγώ θα σου πω όμως κάτι το οποίο είναι η πραγματικότητα. Όταν έγινε από τον πρόεδρο, μας έγινε γνωστό ότι είχαμε μια θέση για την αντιπροεδρία της Βουλής, τότε εγώ έκατσα και του έκανα μια πρόταση και νομίζω ότι ενδεχομένως την πρόταση δική μου άκουσε ο πρόεδρος, οπότε μάλλον εγώ θα πρέπει να ακούσω και τα καλά και τα κακά της πρότασης αυτής. Εγώ λοιπόν είπα στον πρόεδρο, γιατί τον είχα δει και προβληματισμένο, είχα γυρίσει και είχα πει στον πρόεδρο: «Πρόεδρε, οι βουλευτές της επαρχίας έχουν πάρα πολλά καθήκοντα. Είναι και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, είναι όμως και στις περιφέρειές τους. Και εμείς δεν έχουμε την πολυτέλεια των πολλών βουλευτών, έναν σε κάθε εκλογική περιφέρεια. Άρα λοιπόν οι βουλευτές, οι συγκεκριμένοι, έχουν πάρα πολλή δουλειά και δεν θα μπορούσαν να προταθούν για αντιπρόεδροι στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Καθώς η αντιπροεδρία απαιτεί κιόλας και από τον βουλευτή να βρίσκεται στην Αθήνα. Από εκεί και πέρα, από τους τρεις αναπομείναντες βουλευτές που μένανε, δηλαδή τον κύριο Καβαδέλα, την κυρία Μεγαλοοικονόμου και τον κύριο Γεωργιάδη, η πρότασή μου στον πρόεδρο ήταν να μπει ο κύριος Γεωργιάδης αντιπρόεδρος, καθώς εμείς έχουμε κάνει ένα άνοιγμα στην νεολαία. Ο Γεωργιάδης και από την ηλικία του ουσιαστικά θα μπορούσε να κρατήσει το άνοιγμα αυτό το οποίο κάναμε και να κρατήσει και ζωντανό κιόλας και το όραμα της Ένωσης Κεντρών, το οποίο λέει ότι κάποια στιγμή θα πρέπει το μέλλον του τόπου να το αναλάβει η νεολαία. Αυτό ήταν το σκεπτικό το οποίο είπα εγώ στον πρόεδρο. Δεν ξέρω πώς ο πρόεδρος πήρε την απόφαση, αν ακολούθησε το σκεπτικό αυτό το οποίο του είπα, τη σκέψη μου για την αντιπροεδρία στον κύριο Γεωργιάδη. Το σίγουρο πάντως είναι ότι η κυρία Μεγαλοοικονόμου, με την επίσημη ανακοίνωση την οποία έκανε, μίλησε για τα οργανωτικά προβλήματα, τα οποία, αντί να είμαστε και ειλικρινείς, υπάρχουν. Υπάρχουν όντως. Για αυτά τα προβλήματα με τους συνεργάτες υπάρχουν. Και δεν έχουν μπορέσει να λυθούν εδώ και έναν χρόνο. Και μην ξεχνάμε ότι και ο κύριος Καράς για αυτά τα οργανωτικά προβλήματα είχε φύγει από την Ένωση Κεντρών. Τώρα, να είμαστε και ειλικρινείς, πιστεύω ότι με τις καινούργιες μου αρμοδιότητες, ότι θα μπορέσω τουλάχιστον να δώσω μια λύση σε αυτά τα οργανωτικά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει η Ένωση Κεντρών. Άμα λέτε ότι υπάρχουν, μας λέτε ότι υπάρχουν λοιπόν αυτά τα οργανωτικά προβλήματα για τα οποία είχε φύγει ο κύριος Καράς, και στο μεταξύ, τόσους μήνες δεν έγινε κάτι ώστε να αποτραπεί να φύγει κάποιος βουλευτής για τον ίδιο λόγο. Γιατί, και να προσθέσω ότι είχαμε και την αποχώρηση που δεν ήταν βουλευτής βέβαια του κύριου Καλιάνου, αλλά ήταν ένα σημαντικό στέλεχος της Ένωσης Κεντρών και προβεβλημένο από τα μέσα. Ο κύριος Καλιάνος έφυγε για άλλους λόγους. Ο κύριος Καλιάνος έφυγε γιατί ήθελε να πάει στη Νέα Δημοκρατία. Έχει πάει ήδη, ας πούμε. Ναι, έφυγε όμως εκείνο το χρονικό διάστημα για να πάει στη Νέα Δημοκρατία, γιατί είχε προβλέψει ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα γινόταν εκλογές. Ο κύριος Καλιάνος δεν έφυγε επειδή είχε κάποιο πρόβλημα άμεσο με την Ένωση Κεντρών. Ήθελε να πάει στη Νέα Δημοκρατία και είχε κιόλας δυσαρεστηθεί με την ψήψη της απλής αναλογικής. Εκείνο το χρονικό διάστημα είχε ψηφιστεί απλή αναλογική από την Ένωση Κεντρών. Ο Γιάννης ο Καλιάνος είχε θέμα με την ψήφιση της απλής αναλογικής, ιδεολογικό αν το θέλεις.
ιδεολογικό. Πίστεψε λοιπόν ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα είχαμε εκλογές και έτσι έκανε το άνοιγμά του προς τη Νέα Δημοκρατία. Και ήταν και ξεκάθαρο στο λασμάλσα και δεν κρύφτηκε από την πρώτη στιγμή. Οι κινήσεις του όλες ήταν προς τη Νέα Δημοκρατία. Καταλαβαίνω αυτό που λέτε και επίσης καταλαβαίνω τα προβλήματα που μπορεί να έχει ένα κόμμα το οποίο μπορεί να είναι παλιό αλλά είναι νέο στη Βουλή και οπότε έχει να αντιμετωπίσει κάποιες καταστάσεις τις οποίες δεν ήξερε μέχρι στιγμής. Εγώ αυτό που θέλω να σας ρωτήσω κύριε Σαρίδη είναι ότι από εδώ και στο εξής, εσείς τι προτείνεστε να κάνετε ώστε να κρατήσετε ικανοποιημένους όχι τους βουλευτές, αλλά τα στελέχη γενικότερα και στην επαρχία που λέτε και τον κόσμο που πιστεύει στην Ένωση Κεντρών, ώστε να παραμείνει, ώστε να έχει πίστη στο κόμμα, γιατί και στις δημοσκοπήσεις άλλοι σας δίνουν στο 3%, άλλες λίγο παραπάνω, άλλες λίγο παρακάτω. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε ακριβώς ποιο είναι το ρεύμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον κόσμο για την Ένωση Κεντρών. Έχεις απόλυτο δίκιο, αλλά τη συγκεκριμένη ερώτηση θα ήθελα να μου την υποβάλεις μετά από 2-3 μήνες, καθώς με την καινούρια μου θεσμική ιδιότητα θα ξεκινήσω και μια περιοδία στην Ελλάδα, όπου θα έρθω σε επαφή με στελέχη της Ένωσης Κεντρών, για να μπορέσουμε να αφουγκραστούμε τα στελέχη αυτά και να μπορέσουμε να συνθέσουμε τις απόψεις τους, για να είμαστε κι εμείς καλύτεροι. Αλήθεια είναι ότι πραγματικά δεν έχουμε σταθεροποιηθεί σε ένα ποσοστό και έχεις απόλυτο δίκιο λέγοντας ότι είμαστε μία μέσα, μία έξω, ανάλογα ενδεχομένως από μία καλή εμφάνιση του Προέδρου ή μία άσχημη εμφάνιση εκείνου ή αντίστοιχα και των βουλευτών του κόμματος. Όμως πιστεύω ότι έχουμε τον χρόνο μπροστά μας για να μπορέσουμε να γίνουμε καλύτεροι, να οργανωθούμε καλύτερα και αυτό το πράγμα θα ξεκινήσει άμεσα, Ανδρέα. Να αφήσουμε λίγο στο λίγο χρόνο που έχουμε τα εσωκομματικά της Ένωσης Κεντρών, να πάμε λίγο στα πιο κεντρική πολιτική σκηνή, κύριε Σαρίδη, και πραγματικά θα ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση βλέποντας πριν λίγο στο Sky τον Γιάννη Μπαλάφα, τον Υφυπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, ο οποίος δεν ξέρω αν το πληροφορηθήκατε, είπε ότι τον σταματάνε στον δρόμο. Λέει, με σταμάτησαν στον δρόμο και μου δώσανε συγχαρητήρια και μου είπαν ότι είστε ευεργέτες γιατί μειώσατε τις εισφορές των ελεύθερων επαγγελματιών. Εσείς πώς το σχολιάζετε αυτό? Ναι, είναι εκτός πραγματικότητας είναι υπουργός, έτσι. Δηλαδή δεν μπορώ να πιστέψω ότι γυρνάει και λέει τέτοια πράγματα. Ειλικρινά ο κύριος Μπαλάφας, ο οποίος είναι και έμπειρος στο κοινοβούλιο, φυσικά και έμπειρος και σαν υπουργός, έτσι. 2 χρόνια υπουργός είναι αυτή τη στιγμή ο κύριος Μπαλάφας. Δεν μπορώ να καταλάβω το σκεπτικό το οποίο ακολουθούν οι υπουργοί της κυβέρνησης να λένε. Το έχει κάνει και ο κύριος Πετρόπουλος, άμα θυμάστε. Βεβαίως, όχι μόνο ανακρίβειες, αλλά λένε και πράγματα τα οποία στην παρούσα φάση δημιουργούν θυμό. Ξέρετε, τη στιγμή που τα λέει αυτά ο κύριος Μπαλάφας, την ίδια στιγμή ο Καρυπίδης είναι κλειστός και 15 μήνες είναι απλήρωτοι οι άνθρωποι και μια γυναίκα έχει αυτοκτονήσει. Την ίδια στιγμή λοιπόν που βγαίνει ο υπουργός να μιλήσει γι' αυτό, έχουμε αυτοκτονίες. Αυτό από μόνο του δίνει την πραγματική εικόνα στην Ελλάδα, οπότε δεν θα ήθελα να χαρακτηρίσω αυτή τη στιγμή τον υπουργό για τις δηλώσεις τις οποίες έκανε. Νομίζω ότι είναι ανάξιες χαρακτηρισμού. Επίσης θα ήθελα να σας ρωτήσω για ένα θέμα το οποίο και εσείς δείχνετε ευαισθησία. Έχουμε τα θέματα, γνωρίζετε, των τραπεζών με τους πληστηριασμούς, με τα κόκκινα δάνεια και όλα αυτά. Έχουμε όμως τώρα μια νέα τάση, θα λέγαμε, των τραπεζών, οι οποίες θέλουν να αρχίσουν να μην παίρνουν πλέον τα σπίτια μέσω πληστηριασμών, ηλεκτρονικών πληστηριασμών που θα αρχίσουν σε ένα μήνα περίπου, αλλά μέσω οικειοθελούς παραχώρησης του σπιτιού του δανειολήπτη στην τράπεζα. Ότι αυτό βέβαια το ζητάνε τώρα οι τράπεζες, να γίνεται δηλαδή εθελοντικά η παράδοση του ακινήτου, να σημειώνεται πόσο στοιχίζει και αν καλύπτεται το δάνειο, αν όχι να βγαίνει τι άλλο χρωστάει ο δανειολήπτης. Πώς το βλέπετε τώρα αυτό με την εθελοντική παράδοση? Θα ζήσουμε πολύ δύσκολες μέρες. Έχουμε ακόμα μπροστά μας και οι δανειολήπτες έχουν ακόμα δυσκολότερες μέρες από όλους εμάς που δεν έχουμε μπει μέσα στα λεγόμενα κόκκινα δάνεια, παρόλο που ενδεχομένως έχουμε και εμείς δάνεια. Να σου πω μόνο κάτι, να ακούσουν και οι ακροατές, ότι στην επιστολή που έστειλε ο Πρωθυπουργός του στην κυρία Λαγκάρντ είχε ορίσει, έχει βάλει ουσιαστικά ότι οι πληστηριασμοί θα ξεκινήσουν άμεσα. Αυτή τη στιγμή έχει δεσμευτεί γι' αυτό ο Πρωθυπουργός. Αυτή
τη στιγμή οι τράπεζες ήδη έχουν ξεκινήσει από τη δικιά τους την πλευρά τους πληστηριασμούς στα δικά τους τα ακίνητα. Να είμαστε ειλικρινείς, δουλεύει η Αντρέα ηλεκτρονική πλατφόρμα. Αυτό νομίζω ότι το ξέρετε για τις τράπεζες, ότι δουλεύει. Φυσικά για ακίνητα μεγάλα, επαγγελματικά, που δεν έχουν να κάνουν με την πρώτη κατοικία και δεν έχουν να κάνουν με μικρά ποσά, δηλαδή με μικρές οφειλές. Αυτή τη στιγμή οι τράπεζες δουλεύουν τους πληστηριασμούς με πάνω από 300.000 ευρώ ποσό. Yeah. Ζητήθηκε όμως να αρθεί αυτό το όριο των 300.000. Ζητήθηκε και λέμε ότι αυτή τη στιγμή το Σεπτέμβριο ανοίγει και επίσημα η ηλεκτρονική πλατφόρμα. Άρα μοιραία το όριο αυτό θα κατέβει. Το πρόβλημα το οποίο έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι πάρα πολύ μεγάλο. Έχουν μεγάλη ευθύνη σε αυτό, θα είμαστε και ειλικρινείς, και το γνωρίζετε, γιατί το έχω στηρίξει, γιατί το έχω ακούσει, γιατί, μάλλον το έχω ακούσει και το έχω κατακρίνει στην Ελληνική Βουλή, ότι για την ηλεκτρονική πλατφόρμα σημαντικό ρόλο έπαιξαν οι συμβολιογράφοι. Παρόλα αυτά όμως, από πληροφορίες, και θέλω να το πω και θέλω να το διαχωρίσω, και την άλλη εβδομάδα θα κάνω και μια επαφή με τον Σύλλογο των Συμβολιογράφων της πόλης μας, Ανδρέα. Ο Σύλλογος της Θεσσαλονίκης δεν ήταν υπέρ, αυτό έχω ακούσει, ό,τι έχω ακούσει σου λέω, λοιπόν, δεν ήταν υπέρ του να εμπλεχτούν οι συμβολιογράφοι στη δημιουργία της. Τώρα, αυτό είναι μεγάλη συζήτηση, γιατί αν εννοείται το Σύλλογο την Πρόεδρο ή γενικά τα μέλη, γιατί διαχωριζόμαστε λίγο, διαχωρίζονται τα πράγματα, κύριε Σαρίδη. Άλλο η Πρόεδρος του Σύλλογου συμβολιογράφων και άλλο τα μέλη. Βεβαίως. Σε σχέση πάντως με την Αθήνα, είχαν πάρει μια διαφορετική θέση. Καλό θα είναι πάντως να κάνετε ίσως μια ερώτηση στον κύριο Κοντονή, αν όντως έχουν πληρώσει, δηλαδή στον κοινοβουλευτικό έλεγχο, γιατί εδώ εμείς μιλήσαμε με κάποιους πρόεδρους του συμβολιογράφων από τους 9 συλλόγους και μας είπαν ότι ακόμα δεν έχει πληρώσει κανένας. Έχει συμφωνηθεί να πληρώσουν, αλλά δεν έχουν καταβάλει ακόμα χρήματα. Και επίσης, να σας το πω και αυτό, ότι ο πρόεδρος των συμβολιογράφων της Κέρκυρας μας είπε ότι δεν πρόκειται να πληρώσουν αυτοί. Δεν είμαστε, λέει, κατά, δεν πρόκειται να πληρώσουμε. Οι υπόλοιποι, οι πρόεδροι τους. Είπανε, ίσως επειδή, δεν κάνανε γενική συνέλευση, λάβαν την απόφαση ο πρόεδρος του κάθε συλλόγου. Ανδρέα, κοίταξε να δεις, όταν θα ξεκινήσει να δουλέψει η ηλεκτρονική πλατφόρμα, η οποία ουσιαστικά εκείνη τη στιγμή θα εξυπηρετεί και τα συμφέροντα τα δικά τους, ακριβώς επειδή θα δουλέψει και θα είναι μια πραγματικότητα, εκείνη τη στιγμή αυτά τα οποία έχουν συμφωνήσει σε επίπεδο συλλόγων, να το πω και κάπως έτσι, ο διαχειριστής της πλατφόρμας και συντηρητής της πλατφόρμας, που σαφώς δεν είναι κανένας από τους συλλόγους των συμβολιογράφων, θα είναι εκείνος ο οποίος θα πάρει τα χρήματα τα οποία έχει συμφωνήσει μαζί τους. Αν δεν τα έχει πάρει ακόμα, αν δεν τα έχουν πάρει ακόμα, προφανώς πάντως μία συμφωνία υπάρχει. Επίσημα έχει υποθεί ότι οι συμβολιογράφοι ήταν εκείνοι οι οποίοι δώσανε την εντολή για την ηλεκτρονική πλατφόρμα. Προφανώς αυτός τον οποίο την έφτιαξε την πλατφόρμα εκείνη δεν την έχει φτιάξει χωρίς χρήματα. Αυτό, ναι. Και θα έχει συμφωνήσει σαφώς ότι, αν μη τι άλλο, όταν θα ξεκινήσει να δουλεύει και δούνε ότι όλα πάνε καλά με τη λειτουργία της, ότι θα πρέπει να πάρει το ποσό το οποίο έχει συμφωνήσει. Και από το ρεπορτάζ που κάναμε από εδώ, μάθαμε και ότι όποιος σύλλογος δεν θέλει να πληρώσει ή δεν έχει να πληρώσει τις 20.000 ευρώ, θα το πληρώσει ο σύλλογος των Αθηνών, κύριε Σαρίδη, του Μερίδη. Ναι, ο σύλλογος Αθηνών είναι, να είμαστε ειλικρινείς, Ανδρέα, είναι πρωτοστάτης αυτός, είναι ο πρωτοπόρος. Είναι αυτός ο οποίος οδηγεί την κούρσα. Είναι απίστευτο πράγμα αυτό το οποίο συμβαίνει με την Αθήνα. Mm-hmm. Απίστευτο πράγμα. Οπότε, κύριε Σαρίδη, περιμένουμε να δούμε και τις εξελίξεις και σε αυτό αλλά και στα υπόλοιπα θέματα που συζητήσαμε. Να σας ευχαριστήσω. Από το Σεπτέμβριο θα έχουμε πολλές άσχημες εξελίξεις στο θέμα τουλάχιστον των δανειοληπτών. Όχι μόνο, αλλά για τους δανειολήπτες θα έχουμε άσχημες εξελίξεις. Αυτό που τώρα αυτή τη στιγμή μπορούν μία μερίδα πολιτών, οργανωμένοι ή μη, δεν έχει σημασία και το που ανήκουν και ιδεολογικά, θα είμαστε ειλικρινείς. Δεν έχει καμία σημασία για το που ανήκουν. Λοιπόν, μπορούν και σταματάνε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, δεν θα μπορούν να τους σταματήσουν όταν θα υπάρχουν τα ειρηνοδικεία. Δεν θα μπορέσουν να το κάνουν αυτό όταν θα δουλέψει η ηλεκτρονική πλατφόρμα. Εγώ από τη δικιά μου την πλευρά θα ήθελα να πω κάτι, Ανδρέα. Όλα είναι θέμα ομοφωνίας. Όλα είναι θέμα αλήθειας. Η αλήθεια ενώνει. Προχθές στην Ελληνική Βουλή, Ανδρέα,
για τους φακέλους της Κύπρου, το οποίο στείλαμε τον φάκελο της Κύπρου στην Κυπριακή Βουλή, έτσι ώστε να ανοιξεί ο φάκελος της Κύπρου και να μάθουν όλοι το τι είχε γίνει εκείνα τα χρόνια. Όχι όλοι, η Κυπριακή Βουλή θα το μάθει, εμείς εδώ θα το μάθουμε. Η Κυπριακή Βουλή, αλλά και θα το μάθουν και οι πολίτες, Ανδρέα. Είναι δεδομένο αυτό σε σύντομο χρονικό διάστημα. Είναι επίσημα, θα το μάθει μόνο η Κυπριακή Βουλή. Θα δοθεί στη δημοσιότητα ο φάκελος της Κύπρου, που από το 86 είναι σε κάποιο δωμάτιο στη Βουλή. Θα σου πω κάτι όμως για το φάκελο της Κύπρου, μιας και το είπαμε, να το ξέρεις και αυτό, επειδή ακούστηκε στην Υλική Βουλή. Ήδη λείπουν 11 υποφάκελοι μέσα από τον περιβόητο φάκελο της Κύπρου, που κάποιος ενδεχομένως τους έχει πάρει και στο σπίτι του. Από ό,τι γνωρίζω, ο μόνος που έχει πρόσβαση στο συγκεκριμένο δωμάτιο που φυλάσσονται είναι ο εκάστοτε πρόεδρος της Βουλής. Ούτε ο Πρωθυπουργός δεν έχει πρόσβαση. Επίσημα αυτό συμβαίνει, πραγματικά, θα είμαι και ειλικρινής. Επίσημα αυτό συμβαίνει. Όμως δεν πάβει, κατά ομολογία του Προέδρου της Βουλής, του κυρίου Βούτση, προχθές στην Ολομέλεια της Βουλής, στην ημερήσια διάταξη που είχε γίνει για το Κυπριακό, να γυρίσει και να πει ότι λείπουν 11 υποφάκελοι από τον περιβόητο φάκελο της Κύπρου και ότι αναγκαστήκαν να καταφύγουν στις σημειώσεις των πρακτικογράφων για να μπορέσουν να συμπληρώσουν κάποια τα στοιχεία τα οποία λείπανε. Οπότε αυτό θέλω λίγο να το ξεκαθαρίσουμε. Δηλαδή ότι εκεί, θέλω να πω δηλαδή ότι σε αυτό το σημείο δείξαμε μια ομοφωνία. Σηκωθήκαν όλοι οι βουλευτές, σηκωθήκαν από όλα τα κόμματα. Αυτό λείπει από την Ελληνική Βουλή. Αυτό λείπει από τη δημοκρατία μας, η ομοφωνία, η αλήθεια. Το να αποδεχτούμε ότι το εθνικό συμφέρον είναι πάνω από το κομματικό συμφέρον για μια φορά στη ζωή μας. Το να δεχτούμε ότι το δημόσιο συμφέρον, το συμφέρον των Ελλήνων είναι πάνω από οποιοδήποτε κομματικό, πάνω από οποιαδήποτε καρέκλα, Ανδρέα. Πριν κλείσουμε λοιπόν, μια ερώτηση να σας κάνω πάνω σε αυτό, για το φάκελο της Κύπρου, μια που το έφερε η κουβέντα. Συμφωνήθηκε να δοθεί στην Κύπρο, στην δημοσιότητα, να μας το ξεκαθαρίσετε, συμφωνήθηκε να δοθεί, ναι ή όχι? Η δημοσιότητα για το φάκελο της Κύπρου, εφόσον λάβει πρώτα, εφόσον λάβει πρώτα η Κυπριακή Βουλή, δει τον φάκελο της Κύπρου, μετά θα δοθεί στη δημοσιότητα. Γιατί αυτή τη στιγμή ούτε και εσείς ο ίδιος ως βουλευτής δεν έχετε πρόσβαση. Ούτε και εγώ δεν έχω πρόσβαση. Όχι. Μάλιστα. Ούτε και εγώ δεν έχω πρόσβαση. Για να δούμε. Απευθείας με το που λάβει γνώση η Κυπριακή Βουλή, μετά από κάποιο σύντομο χρονικό διάστημα θα δοθεί στη δημοσιότητα. Κύριε Σαρίδη, χωρίς όμως τα στοιχεία αυτών των 11 υποφακέλων που λείπουν. Δεν αποκαταστάθηκαν από τις σημειώσεις των πρακτικογράφων που λέγαμε. Εντάξει, τώρα. Εντάξει. Υποκαταστάθηκαν κάποια. Για να δούμε. Εντάξει, κάποια. Κύριε Σαρίδη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την συνομιλία. Να είσαι καλά. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη. Αύριο ελπίζω, γιατί έχουμε ένα νομοσχέδιο εδώ και είμαι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος που αφορά την IP. Αύριο το πρωί θα βρίσκομαι στην πόλη μας. Κοιτάξτε, καλύτερα μείνετε στην Αθήνα, γιατί σήμερα λόγω της επίσκεψης του Πρωθυπουργού γίνεται χαμός στην πόλη, δεν μπορεί να κυκλοφορήσει κανείς. Ούτε ή άλλως δεν θα μπορέσει να τελειώσει αργά το νομοσχέδιο. Αλλά έχω ραντεβού με φορείς της πόλης αύριο και θα πρέπει να δω και τον σύλλογο, όπως είπα, τον συμβολογράφο της Θεσσαλονίκης, για να μιλήσω λίγο μαζί τους για αυτό το πολύ, πολύ, πολύ σοβαρό θέμα. Ωραία, θα περιμένουμε λοιπόν να μας ενημερώσετε. Εντάξει. Καλή σας ημέρα. Καλά. Να είστε καλά, καλημέρα. Καλημέρα. How hard we tried to work it out.